Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον Βασίλη Γραμμένο στα 50 μέτρα, αφέθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος μετά την απολογία του στον ανακριτή για τον ξυλοδαρμό χθες στη Βουλή σε βάρος του συναδέλφου του. Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος, ωστόσο, όπως είπε, η ύβρισα από την πλευρά του θύματος σε βάρος της μητέρας του τον οδήγησαν σε αυτή την παρόρμηση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος διέψευσε ότι ο βουλευτής της Ελληνικής Βλύσης καθύβρισε τον Κωνσταντίνο Φλώρο, ενώ και ο Βασίλης Τίγκας καταδίκασε τις πράξεις βίας στο Κοινοβούλιο. Είναι η στιγμή που ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος οδηγείται στο γραφείο του ανακριτή, κατηγορούμενος για βία σε βάρος του συναδέλφου του Βασίλη Γραμμένου. Είχε προηγηθεί φραστικός καυγάς που έφτασε μέχρι το σημείο οι δύο βουλευτές να πιαστούν στα χέρια. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από πτώση και χτύπημα στο πρόσωπο. Οι σκηνές που εκτελήχθηκαν στη Βουλή θύμιζαν ημέρες Χρυσής Αυγής. Για απρόκλητη και πισόπλατη επίθεση, κάνει λόγο βουλευτής Βασίλης Γραμμένος. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χίτα, έγινε αποδέκτης απειλών, ύβρεων και χειρονομιών από τον βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποχώρησε από την αίθουσα, καθώς δεν ήθελα να οξύνω τα πνεύματα την ώρα μάλιστα που θα ξεκινούσε η ψηφοφορία. Η επίθεση που δέχθηκα ήταν πισόπλατη αμέσως μετά την έξοδό μου και τα χτυπήματα περιγράφονται με ακρίβεια στην ιατρική γνωμάτευση. Ήταν έξαλλος ο Φλώρος να το συγκρατούν αστυνομικοί, να φωνάζει ο Φλώρος «Δεν θα ξαναπιάσεις τη μάνα μου στο στόμα σου, ρε». Να. Και παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να συμπλέκονται, να τον πιάνει, να τον κάνει κεφαλοκλείδωμα. Εκεί τώρα έπεσε μπουνιά, δεν έπεσε. Ο κατηγορούμενος Κωνσταντίνος Φλώρος, μιλώντας στο Open, δηλώνει μετανιωμένος για την παρόρμησή του, υποστηρίζοντας ότι αν γύριζε το χρόνο πίσω, δεν θα λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια προσωπική διένεξη. Προκλήθηκε από τις απίστευτες χειδεολογίες απέναντι στην μητέρα μου, η Ύβρις. Δεν έχει κάποια πολιτική διάσταση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Προκλήθηκε λόγω αυτού. Εγώ τη μητέρα μου, όταν ακούω να τη βρίζει κάποιος, επειδή είναι ό,τι πιο ιερό έχω, θα κάνω τα πάντα για να το προστατέψω αυτό. Λειτουργήσα παρορμητικά, ήταν μια ατυχή στιγμή. Αν γινούσα το χρόνο πίσω θα ήμουν σίγουρα πιο ήρεμος, πιο ψυχρέμος. Ο πρώτος λόγος που γύρισα και πήγα από πίσω του ήταν γιατί ήθελα να μιλήσουμε. Όμως κάτι τέτοιο δεν επετέφθη, γιατί δυστυχώς όλο το σκηνικό συνέχισε με τις Ύβρις. Η συνήγορος του κατηγορουμένου βουλευτή υποστηρίζει ότι ο Κωνσταντίνος Φλώρος δεν χτύπησε στο πρόσωπο το Βασίλη Γραμμένο με μπουνιά και πως αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της δικογραφίας. Το περίγραμμα του όλου πράγματος είναι καθαρά προσωπικό. Προηγήθηκε μία χυδαία επίθεση του ενός βουλευτή, του κυρίου Γραμμένου, για το πρόσωπο της μητέρας του κυρίου Φλώρου. Από τη δικογραφία προκύπτει και από τον αυτόπτη μάρτυρα που ευτυχώς δεν είναι ούτε από την πολιτική πλευρά του κατηγορουμένου, ούτε από την πολιτική πλευρά του καταγγέλλοντα. Από ποια πλευρά είναι? Προκύπτει, είναι αστυνομικό όργανο της Βουλής. Λέει λοιπόν ότι πρώτον, και να το ξεκαθαρίσουμε που αυτό σας ενδιαφέρει, δεν υπήρξε κανένα γροθοκόπημα. Δεν υπήρξε βιοπραγία με την έννοια του ξυλοβαρμού, όπως ακούστηκε χθες. Ναι. Υιοθετήθηκε ο ισχυρισμός που από την πρώτη στιγμή λέει ο εντολίας μου ότι υπήρξε ένας μπρόξιμος από την πλευρά του εντολίου μου. Κατέληξε να έχει αποτέλεσμα ο κύριος Γραμμένος, δυστυχώς, και δεν το συζητώ, να βρεθεί στο έδαφος. Κάταγμα ειρηνικών οστών. Διάστρεμα και διάταση της ακριομυοκλειδικής άρθρωσης. Τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού και της πυχαιοκαρπικής. Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έχει μηνυθεί από τον πατέρα του Κωνσταντίνου Φλώρου, διαψεύδει ότι ο βουλευτής του εξύβρισε τη μητέρα του κατηγορουμένου, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για να πιαστούν οι δύο βουλευτές στα χέρια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Θρασίδηλος, προσπαθεί να δημιουργήσει και να στοχοποιήσει έναν οικογενειάρχη, τον κύριο Γραμμένο. Και ντρέπομαι που το λέω αυτό. Και σε επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, για μένα η μάνα είναι ιερό πράγμα. Η μάνα. Είσαστε κατηγορηματικός, εσείς ότι δεν εξύβρισε. Εάν είχα μία στο τρισεκατομμύριο στο σκεπτικό μου και ξύλο μαύρο να τον έκανε το Γραμμένο, που δεν τον έκανε έτσι κι αλλιώς ο κύριος Φλώρος, θα τον είχα διαγράψει το Γραμμένο. Αν έβριζε η μητέρα. Η μητέρα είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Η μάνα μας γέννησε σε όλους. Μπορεί να κάνουμε ένα λάθος στη ζωή μας. Μπορεί να ξέφυγε ο συγκεκριμένος, βιοπράγησε, γιατί για μένα αυτό είναι συμπεριφορά ζούγκλας, έτσι. Ο Βασίλης Τίγκας καταδίκασε την επίθεση του Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος ήταν ο πρώτος βουλευτής που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα των Σπαρτιατών. Καταδίκασα
αμέσως αυτή την ενέργεια του Κωνσταντίνου Φλόρου. Ήταν μια ενέργεια απαράδεκτη, γιατί όσο και να προκληθεί ένας άνθρωπος, ό,τι και να του κάνει κάποιος άλλος, και ειδικά μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν πρέπει να απαντάμε με χειροδικίες ή με τέτοιους τρόπους. Άκουσα κάποιους. Ο φασισμός διαχρονικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο βγαίνει μέσα από τα ίδια τα σπλάχνα αυτού του συστήματος που ζούμε. Ο φασισμός τώρα στη σύγχρονη εποχή, θα έλεγα ότι αυτό το τέρας του φασισμού το ταΐζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της. Πρεμιέρα χθες για το καλάθι του Πάσχα, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να βάζει πλαφόν στην τιμή των αμνοερυθρίων στα 10 ευρώ το κιλό. Η απόφαση αυτή έφερε αναβρασμό σε κρεοπόλες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πουλήσουν στους καταναλωτές κάτω από 15 ευρώ το κιλό λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Την ώρα που το Ισραήλ ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την έναρξη της χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η εξέγερση των φοιτητών στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια κατά του Νετανιάχου κορυφώνεται. Ο Ισραηλινός πρόεδρος παρομοίασε τους διαδηλωτές με ναζί και κάλεσε τις αρχές να παρέμβουν, ενώ την ίδια ώρα το κλίμα είναι βαρύ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και μέσα στη χώρα του, με τις διαδηλώσεις συγγενών ομήρων και πολιτών να συνεχίζονται, ιδιαίτερα μετά την έκκληση ομήρου αλλά και των συγγενών του, τον οποίο εμφάνισε σε βίντεο η Χαμάς, να εκλιπαρεί για την επιστροφή του στο Ισραήλ. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Ντονοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.